ο Κυριάκο Μητσοτάκης απολαμβάνει μιας πρωτοφανώς πολιτικής κυριαρχίας. Κατά τη γνώμη μου, ο κυριότερος λόγος που έχει αυτή την κυριαρχία είναι γιατί όλοι οι πολιτικοί αντίπαλοι έχουν αποφασίσει, δεν ξέρω για ποιους λόγους, αντί να ασχολούνται με αυτά που ενδιαφέρουν πράγματι τους Έλληνες, να ασχολούνται με πράγματα που δεν αφορούν κανέναν παρά μόνο το μικρό κοσμό τους. Δηλαδή σήμερα στην Ελλάδα, πώς πιστεύετε από τους 100 συμπολίτες μας, να τους ρωτήσουμε, ενδιαφέρονται για εξεταστική ή για προανακριτική επιτροπή για τα ΤΕΜΠΗ? Και πώς ενδιαφέρονται για την ακρίβεια, πώς ενδιαφέρονται για να βρει το παιδί τους δουλειά, πώς ενδιαφέρονται για το μεταναστευτικό, πώς ενδιαφέρονται για την ασφάλεια? Και θέλω να κάνω ένα πείραμα, το κάνετε ιστορία λεφτά, με περιέργεια. Οι άνθρωποι έχουν αφήσει τον Μητσοτάκη να είναι ο μοναδικός πολιτικός στην Ελλάδα που ασχολείται με τα πραγματικά προβλήματα. Δεν τα κάνει τέλεια, με σωστά και λάθη. Αλλά πάντως, αν το δείτε μακριά, ποιος πολιτικός ασχολείται με τα πραγματικά προβλήματα στην Ελλάδα, είναι ο εξής ένας, ο Μητσοτάκης. Αυτό που κάνουν είναι αυτοκτονικό για τους αυτούς τους. Ασχολούνται με θέματα που δεν αφορούν κανέναν στην Ελλάδα. Ασχολούνται με επιχείρημα τις υποκλοπές. Έχετε δει εσείς όταν κάνετε μια εκπομπή για τις υποκλοπές να σαρώνετε τηλεθέαση? Ευχαριστούμε. Και γυρίζει ο Έλληνας πλευρό και κοιμάται από την άλλη. Δεν θα μου καταλάβει ακόμα αυτό.